επιτρέψετε να ξεκινήσω τα παραβιάσω του Πρωτόκολλου, θα μου πείτε από την πρώτη μέρα. Αλλά να χαιρετήσω πρώτα του φίλο, του συνεργάτη που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, τον Κώστα του Καραπαναγιωτήδη. Μας δένουν φιλίες, δεσμοί χρόνων. Κυρία, κύριοι βουλευτές, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες, φίλοι και, φίλες. Με βαθιά αίσθηση της ευθύνης που μας ανέθεσαν οι Ματιώτες, δίνοντάς μας το 75% στις εκλογές του περασμένου Μαΐου, προσέρχομαι σήμερα σε αυτή τη λυκή τελετή παράδοση παραλαβής της Αντιπεριφέρειας Ιμαθίας. Αγαπητέ μου συνεργάτη και φίλε, απερχόμενε Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας, κύριε Κώστα Καραπαγιωτίδη, με αυτή την αίσθηση του καθήκοντος, οφείλω να διαβεβαιώσω όλους τους Ιμαθιώτες ότι στην 30χρονη πορεία μου στα κοινά του τόπου μας δεν ξέχασα ούτε μία στιγμή, ούτε και πρόκειται να ξεχάσω ότι ο πολιτικός άνδρας αναδεικνύεται από τον τρόπο που διαχειρίζεται την εξουσία που του αποδίδει η λαϊκή βούληση προς όφελος και μόνο του ετολέα του, ο οποίος είναι οι πολίτες της Ιμαθίας. Θα ήθελα πέρα των Ιμαθιωτών, οι οποίοι υπερψήφισαν το συνδυασμό σύγχρονη ανθρώπινη Μακεδονία του Απόστολου Τζικώστα, δίνοντάς μας το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος μου εμπιστεύτηκε αυτή τη μεγάλη τιμή να ηγηθώ του ψηφοδελτίου του συνδυασμού μας στην Ιμαθία, τους εκλεγμένους περιφερειακούς μας συμβούλους Νίκη Καρατζιούλα και Θεόφιλο Τηλεγιανίδη, με τους οποίους εδώ και 3 μήνες δίνουμε μάχη με τον χρόνο για την τακτοποίηση των εκκρεμών θεμάτων της περιφερειακής μας ενότητας, αλλά και στους μη εκλεγμένους υποψηφίους μας, ο Χάρη Καγγελίδη, ο Χρήστο του Τιούντα, ο Σταύρο του Γιαβαρτζή, του Γιάννη του Μουγκαφίδη, τον Παναγιώτη Μεσαλά και τον Σίμω Πλασουκίδη, που έδωσαν με ήθος και ευπρέπεια τη μάχη των περιφερειακών εκλογών και με τίμησαν ιδιαίτερα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου που είναι εδώ, στους συγγενείς και στους συνεργάτες που με βοήθησαν σε αυτή τη μακριά γεμάτη αγωνίες, χαρές αλλά και πίκρες διαδρομή που πρώτη στάση έχει τη σημερινή ημέρα, στην οποία φτάσαμε με τη χάρη του Θεού και ελπίζω να έχει να δώσει μόνο θετικά στους Ιμαθιώτες όταν κάποια στιγμή καταλήξει να τελειώσει. Έχω ως παρακαταθήκη και Ευαγγέλιο από τον αείμνηστο πατέρα μου Ζαχαρία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι, τη ρίση, τα στερνά, τιμούν τα πρώτα. Από σήμερα και για τα επόμενα 5 χρόνια δεσμεύουμε μαζί με τους συνεργάτες μου να υλοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το προεκλογικό μας πρόγραμμα που συνεχίζει και συμπληρώνει δράσεις της διοίκησης του κυρίου Καραπαγιωτίδη, στην οποία υπήρξα μέλος ως περιφερειακός σύμβουλος, αλλά και επιδιώκει νέες σε συνεργασία με τους φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης της Ιμαθίας, με την τοπική μας εκκλησία και το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος είναι φάρος πνευματικής ζωής και εργατικότητας για το πίμνιό του, καθώς και τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας. Οι στόχοι μας έχουν ως μοχλό υλοποίησης τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20, το νέο ΣΕΣ, όπως ονομάζεται, και καθορισμένους άξονες και προτεραιότητες με κυρίαρχες στην ολοκλήρωση του κάθε του άξονα της Εγνατίας και την οδική σύνδεση της Ιμαθίας από την Εγνατία έως και την Έδεσα. Την αξιοποίηση της περιφερειακής αγοράς της Κουλούρας με την απαγκίστρωση της Αμάλτιας από το σημερινό τέλμα, την κατασκευή ενός σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη διοικητηρίου, τη βελτίωση και ολοκλήρωση των οδικών και άλλων υποδομών της περιφερειακής μας ενότητας, την ανάδειξη των μνημείων των Ευών της Μίεζας και της σχολής του Αριστοτέλη, του βήματος του Αποστόλου Παύλου και των άλλων θρησκευτικών θησαυρών μας και φυσικά πρώτιστα την οικονομική αναβάθμιση της Ιμαθίας. Στη δική μας περιφερειακή θητεία όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα διευρυνθούν οι σχέσεις που αποκτήθηκαν
με τη φίλη ομόδοξη Ρωσία, η οποία είναι και το σημειώνω απευθυνόμενο στην κεντρική διοίκηση, ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος μας εταίρος που βοήθησε και βοηθά τα μέγιστα στην οικονομική, πολιτιστική και θρησκευτική ανάδειξη του τόπου μας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους διευθυντές, τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ότι σε μένα θα βρούνε έναν πρόθυμο συνομιλητή που θα δεχτεί κάθε πρόταση που θα είναι προς όφελος των πολιτών της Σιμαθίας, αλλά και αυστηρό κριτή που δεν θα ανοιχτεί καμία απολύτως θεσμική ή άλλη εκτροπή από τα καθήκοντά τους. Θα ήθελα επίσης να διαβεβαιώσω τους πολίτες της Σιμαθίας ότι η πόρτα του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη θα είναι ανοιχτή επί 24 ώρες και για 365 μέρες το χρόνο, στα όποια δίκαια αιτήματά τους, αλλά και στα παράπονά τους για κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους όλων μας, και αυτό το εννοώ. Περιμένω αυστηρή αλλά δίκαιη κριτική των έργων μας. Είμαι συνηθισμένος ως επιχειρηματίας να μην δίνω περίοδο χάριτος σε κανέναν, και αυτό θα πράξω και για τον εαυτό μου και για τους συνεργάτες μου από σήμερα. Περιμένω τη βοήθεια των βουλευτών, των παρόντων και μη, των Περιφερειακών Συμβούλων, της πλειοψηφίας αλλά και της μειοψηφίας φιλοσοφική, σε αυτό το μαραθώνιο που ξεκινάμε σε μία τόσο δύσκολη περίοδο, όπου οι πόροι της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί κατά 70%. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί χάρη στη χρηστή διοίκηση ενός μεγάλου πολιτικού άνδρα, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος κατόρθωσε να τη φέρει σε μόλις ένα χρόνο στην πρώτη θέση απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη, καθώς και με τους υπόλοιπους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, θα είναι άψογη και στα πλαίσια της ειλικρινούς συνεργασίας. Είναι προφανές ότι δεν θα ανεχθούμε καμία, και το υπογραμμίζω, καμία άδικη αντιμετώπιση της Σιμαθίας στις προτινόμενες δράσεις του ΕΣΠΑ από τις άλλες περιφερειακές ενότητες. Με αυτές τις λίγες σκέψεις και ολοκληρώνοντας τη σημερινή μου πρώτη ομιλία ως Αντιπεριφερειάρχης Σιμαθίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κυρία και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με λίγα λόγια από το μεγάλο μας Μενέλαο Λουντέμι. Εκείνος που στα αληθινά αγαπά το λαό δεν γίνεται ποτέ αρχηγός του, γίνεται υπηρέτης του. Με αυτό το όραμα εισέρχομαι από σήμερα στον δύσκολο αλλά όμορφο δρόμο του πρώτου πολίτη της Σιμαθίας. Υποσχόμενος εγώ και οι συνεργάτες μου να γίνουμε υπηρέτες των συμπολιτών μας. Μακάρι με τη χάρη του Θεού να τα καταφέρουμε. Γιατί οι συνάνθρωποι μας μπορεί να μην θυμούνται πολλές φορές τα λόγια και τις πράξεις του, αλλά πάντοτε θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά θέλω τη συνεργασία όλων σας, γιατί η Μαθία, ξέρουμε όλοι μας εδώ πού ήτανε, πού έφτασε, και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δικαιώσουμε και τον νομό μας και τους πολίτες της. Σας ευχαριστώ πολύ.